Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και εύχομαι η μέρα αγάπης του 1990 να είναι η αρχή για πιο ουσιαστικές μέρες και για τον τόπο μας και για όλο τον κόσμο. Ο Αντένα και εμείς όλοι σκεφτήκαμε ποιο θα μπορούσε να είναι το πιο ουσιαστικό δώρο για απόψε, για αυτό το βράδυ, από τον Γιώργο Χατζινάσιο, τον Μάριο Τόκα, τον Γιάννη Σπανό και από ένα τραγουδιστή που εδώ και τόσα χρόνια αφενός είναι νούμερο ένα και αφετέρου έχει δυνατότητα τέτοια να μιλάει με τα τραγούδια του, που είναι πάντα τραγούδια αγάπης, κατευθείαν μέσα μας. Φίλοι μου, με πολύ αγάπη σας παρουσιάζω τον Γιάννη Πάριο. Γιάννη μου, έλα και συνευχή στον κόσμο. Ναι. Καλώς όρισες. Χρόνια πολλά, Πέτρο. Χρόνια πολλά. Να είσαι γερός και πάντα τόσο ανθρώπινος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε χρόνια πολλά στον κόσμο. Αυγό δεν έχεις, να σπάσουμε. Όχι. Θα σπάσουμε τον πάγο που λέμε. Ναι. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευτυχία. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία. Και για... ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Χατζινάσιο, τον Μάριο Τόκα, τον Γιάννη Σπανό. Να πούμε ότι έχουμε ακόμα κι άλλες εκπλήξεις στην εκπομπή την απόψινή. Δεν θα τις πούμε τώρα. Όχι, όχι. Θα τις δούμε σιγά σιγά. Ακούσαμε το Αφού Έρωτας λοιπόν, ναι, ένα τραγούδι. Σε στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη, ναι, και σε μουσική του Μάριου Τόκα. Και ένα τραγούδι ακόμα που ξέρεις ότι αγαπώ και πάρα πολύ. Ναι, το ξέρω. Είναι το Ποιος Εγώ, στίχη, μουσική, τραγούδι, Γιάννης Πάριος. Είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες και όταν πριν κάποιο καιρό το συζητούσαμε με τον Γιάννη Πάριο, μου λέει, μα τι λες τώρα, εμένα αυτός είναι πατέρας μου. Είναι ο Γιώργος Κατσάρος. Πέτρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι από εδώ κοντά σας, στη συντροφιά σας. Σε μια συντροφιά που είναι τόσο μουσική, γιατί και εσύ είσαι έτσι από δίπλα, λιγάκι. Και αφού αγαπάς το ελληνικό τραγούδι, μας το έχεις αποδείξει αυτό από τις εκπομπές στο ραδιόφωνο, δεν μπορεί να μην αγαπάς και εμάς, που έχουμε σχέση με το ελληνικό τραγούδι. Όταν το πρωτογνώρισα, του είπα, η φωνή σου μοιάζει με βιολοντσέλ. Κύριε, φίλοι του Αντένα, στην απόψινή βραδιά, ο Γιάννης Πανός. Καλώς όρισες, χρόνια πολλά και σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου για πολλά πολλά χρόνια ακόμα να μας δίνεις τα τραγούδια που μας έχεις δώσει από το 1964 μέχρι σήμερα. Να συνεχίσεις να μας δίνεις. Ευχαριστώ πολύ και εγώ εύχομαι χρόνια πολλά στον Αντένα, σε σένα, σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν τώρα και ιδιαίτερα στους φίλους του Κιάτου και της Ερέτας που μπορεί να μας βλέπουν. Ο Γιάννης Πάνος. Μάρια, καλώς όρισες, χρόνια πολλά. Ο νεότερος της παρέας των απόψινων φίλων. Ευχαριστώ. Κάνω μια ευχή. Υγεία. Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι με τον Γιάννη Πάριο που το συναντηθήκατε στη Λεωφόρο της Αγάπης. Ακριβώς εκεί, ναι. Μετά στη συναυλία πάνω στο Λυκαβητό. Και πέρυσι είχαμε το Τρελό Φορτηγό. Ναι. Κάναμε το Τρελό Φορτηγό, ένα δίσκο που... Εγώ θα θέλω να επαναλάβω αυτό που είχα γράψει πάνω στο δίσκο. Ότι το να κάνεις ένα δίσκο με τον Πάριο είναι σαν να τα βάζεις με το γούστο όλη της Ελλάδας. Λοιπόν, απόδειξη είναι ότι άρχισαν οι συνεργάτες μου να με χαρακτηρίζουν, μάλλον να μου λένε ότι δεν είσαι επαγγελματίας, γιατί δεν τους πήγα τραγούδια ακόμα. Δύο τραγούδια έχω γράψει αυτό. Δύο τραγούδια. Εν πάση περιπτώσει. Τα καινούργια τραγούδια. Δύο που είναι στο δίσκο του. Τα καινούργια δίσκο. Του Γιάννη, ναι. Τι ένα από αυτά είπαμε πριν από λίγο. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν θα γίνω επαγγελματία. Να είσαι ερασιτέχνης. Ακούσαμε κάτι από το νέο δίσκο, να θυμηθούμε λίγο από τη Λεωφόρο της Αγάπης τραγούδια και από το Τρελό Φορτηγό. Ο συνθέτης, ο ενορχιστρωτής, ο σπουδαίος πιανίστας, όπως μου είχε πει μια φορά ο Γιάννης Πάριος, δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ο Γιώργος Χατζινάσιος. Καλώς όρισες, Γιώργο μου. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να τα πείτε με τον Γιάννη, να πείτε τραγούδια, να πείτε διάφορα πράγματα, να θυμηθείτε. Ναι, μια ζωή. Εγώ θέλω απλώς μια πληροφορία και τίποτα άλλο. Υπάρχει περίπτωση κάποτε να έχουμε ένα προσωπικό δίσκο Γιώργος Χατζινάσιος Γιάννης Πάριος. Πρέπει να περάσει ένας χρόνος τουλάχιστον, δεν νομίζεις, γιατί υπάρχει Ελληνός τραγουδιστής ο Πάριος. Παιδιά είμαστε ακόμα. Έχουμε μέλλον. Θα θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Και μια που είπες για παιδιά, και είναι χρονιάρα μέρα σήμερα, έχουμε ο γιος ο οποίος πάει στην Αμερική, να γίνει ένας σπουδαίος μουσικός αντάξιος του τραγουδιστή πατέρα του. Ευχαριστώ, Γιώργο. Και εύχομαι να θυμιάσει σαν μουσικός. Άμα θέλει μαθήματα, πάντα στο δίνω. Τι έχεις δώσει. Με είχες σαν πρότυπο κάποτε που είπες. Όχι. Θυμάσαι που του έκανες, πώς το λένε. Λίγο τζαζ του είχα δείξει. Έχει πολύ ταλέντο. Άλλωστε έχει γράψει ένα κομμάτι, το θυμάσαι, το μοναξιά. Το θυμάσαι μόνο. Τι μου το θυμάσαι. Να μην το πούμε τώρα αυτό. Όχι, ναι. Εγώ λέω η μέρα που είναι. Έχεις γράψει ένα καταπληκτικό τραγούδι που τα αγαπάω πάρα πολύ. Και θέλω να το πω. Το έχεις γραμμένο εκεί μπροστά, έτσι. Το έχω εδώ με το χαρτάκι, να με συγχωρήσει ο κόσμος, αλλά
Θα μου επιτρέψει και εμένα να σου κάνω μια τηλεφωνία κάπου, έτσι. Σε όλα. Πρώτα θα πούμε αυτό και μετά τα δικά μας. Ωραία, πάμε λοιπόν. Και τώρα, φίλοι μου, θα ήθελα να σταθούμε σε μια άλλη πλευρά του ταλέντου του Γιάννη Πάριου. Όλα αυτά τα χρόνια που τραγουδάει ο Γιάννης, θα έχετε προσέξει στους δίσκους και τους δικούς του αλλά και των συναδέλφων του. Μερικές φορές μουσική Γιάννης Πάριος, άλλες φορές στίχη Γιάννης Πάριος, τις περισσότερες και τα δυο μαζί. Και τον έχουν τραγουδήσει η Μαρινέλα, η Άγγις Πρωτοψάλτη, η Χαρούλα Αλεξίου και ο Αντώνης Καλογιάννης, που τον ευχαριστούμε και οι δυο πάρα πολύ που είναι στην απόψινη εκπομπή μαζί. Μαζί μας. Καλώς όρισες, με διακόψεις, Γιάννη. Υπάρχουν πάρα πολλοί υποτελείτες. Α. Υπάρχει ο Στράτος του Διονυσίου, ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, η Πίτσα του Παπαδοπούλου. Θυμάσαι κανέναν εσύ? Χριστίνα η Μαραγκόζη. Και ο Αντώνης Καλογιάννης. Ο φίλος. Δεν πιστεύω να ξέχασε τίποτα. Αν ξέχασα κανένα, συγγνώμη. Στον τελευταίο δίσκο του Αντώνη υπάρχουν δύο τραγούδια δικά σου, τρία τραγούδια δικά σου, στίχους και μουσική, τρία. Να ακούσουμε το πρώτο. Θα το ακούσουμε, αλλά άσε να πω κι εγώ κάτι. Πες, αγαπή μου. Να ξέρω ακόμη σε τι μιλάω και όλα σου. Εκείνο το βράδυ είχε αργήσει αυτός για πρώτη φορά. Συνεργαζόμασταν μαζί. Πιο δυνατά, Αντώνη, σ' ακούω. Ναι. Είχε αργήσει για πρώτη φορά. Κάποια στιγμή μπήκε μέσα και αντί να πάει στο χαμαρίνι του, ήρθε στο δικό μου. Παίρνει την κιθάρα και μου λέει, λάγω σε παρακαλώ, άκου αυτό. Λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, άκου αυτό το τραγούδι. Σήμερα που όλοι γιορτάζουμε, πώς θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε κάποιους ανθρώπους που ταξιδεύουν στις θάλασσες και κάποιους άλλους που τους περιμένουν? Ο Γιάννης Πανός, ο Μάριος Τόκας, ο Γιώργος Χατζινάσιος και ο νησιώτης Γιάννης Πάριος σε ένα θαλασσινό τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Αντένα τον Γιάννη Πανό, τον Γιώργο Χατζινάσιο, τον Νίκο Ιγνατιάδη, τον Μάριο Τόκα και βέβαια τον Γιώργο Κατσαρό, τον Αντώνη Καλογιάννη και κυρίως τον Γιάννη Πάριο που μας χάρισαν την απόψινη εκπομπή. Σας εύχομαι για άλλη μια φορά χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.